Νέο αιματηρό επεισόδιο το οποίο συνδέεται με το σύριαλ των επιθέσεων σε βάρος μιας 49χρονης γυναίκας από μανιώδη 42χρονο εκτυλίχθηκε χθες στην περιοχή της Αρμάχας. Πρόκειται για τη γυναίκα που είχε πέσει θύμα απόπειρα στραγγαλισμού και βιασμού από 42χρονο και είχε γλιτώσει την τελευταία στιγμή χάρη στην αντίδραση του ανήλικου γιού της. Τρομακτικό. Μείναμε λίγο άναυδοι δηλαδή στην πόρτα μας να γίνονται τέτοια πράγματα. Ο 12χρονος είχε ακούσει τότε τις φωνές της και άρχισε να χτυπά το δράστη με ένα μπουκάλι, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Πολύ παλιάνθρωπος, με τρία παιδιά, μια γυναίκα να προσπαθεί να την κάνει ό,τι ήθελε να την κάνει. Θα πληρώσει όμως αυτός ο άνθρωπος. Γιατί στη ζωή όλα είναι δανεικά. Το παιδί φάνηκε χειρουργικά, αλλά αυτός είναι ζώο. Αυτός που έκανε αυτή την ενέργεια και επιτέθηκε. Αυτή τη φορά ο 42χρονος εντόπισε τη γυναίκα σε ένα χωράφι στην Αρμάχα, όπου μάζευε ελιές με τον 68χρονο σύντροφό της. Φυσικά δεν είναι σωστό, αλλά και εγκληματικό είναι αυτό. Αλλά τι να πω, σε μεγάλο σκηνικό είναι εγκληματίας. Επιχείρησε να τη χτυπήσει, όμως ο 68χρονος αντέδρασε και στην προσπάθειά του να την προστατέψει δέχτηκε μια μαχαιριά στο μυρό από το δράστη. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, καθώς πλέον θεωρείται άτομο διαταραγμένο και επικίνδυνο. Και αυτό γιατί έχει μεσολαβήσει μια ακόμη φρικτή πράξη αντεκδίκησης σε βάρος της 49χρονης. Το σκυλάκι της οικογένειάς της είχε βρεθεί απαγχωνισμένο σε ένα δέντρο. Ο δράστης της συγκεκριμένης ενέργειας είχε πηδήξει από το φράκτη του αγροκτήματος και είχε θανατώσει το άτυχο σκυλάκι χωρίς να πειράξει οτιδήποτε στο χώρο. Η βάρβαρη πράξη θεωρήθηκε ως μια ακόμη κίνηση αντεκδίκησης και αποδίδεται στο μένος του 42χρονου καταζητούμενου.